να περάσουμε στα του κορονοϊού τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας καλεσμένο τον δόκτορα Πέτρο Καραγιάννη, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, για να δούμε τη νέα μετάλλαξη και κατά πόσον αυτή επηρεάζει την Ευρώπη. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή σας εβδομάδα. Επίσης. Λοιπόν, αναφέρουμε ότι η μετάλλαξη Δέλτα θέτει εκ νέου σε συναγερμό αρκετές χώρες, κύριε Καραγιάννη, της Ευρώπης και προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Φαίνεται ότι πάει να δημιουργηθεί έτσι ένα σοβαρό πρόβλημα σε Βρετανία και Πορτογαλία. Η Ρωσία καταγράφει ρεκόρ την ίδια ώρα κρουσμάτων αυτές τις ημέρες. Ποια είναι τα δεδομένα, κύριε Καραγιάννη? Πάμε για νέα έξαρση σε όλη την Ευρώπη? Πηγαίνουμε σε έναν κύμα μολύνσεων που οφείλεται στο στέλεχος Δέλτα. Κατά πόσο θα εξελιχθεί σε σοβαρό κύμα ή όχι, δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον φαίνεται ότι οι εμβολιασμοί αντιμετωπίζουν επαρκώς το συγκεκριμένο στέλεχος και φαίνεται ότι το στέλεχος αυτό διακινείται αυτή τη στιγμή σε νεότερες ηλικίες, οι οποίες δεν έχουν θωρακιστεί από απόψεως εμβολιασμού. Ανησυχεί ιδιαίτερα η κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία και στην Πορτογαλία, όπως είπατε και εσείς, και φαίνεται ότι το κύμα λοιμόξεων στην Μόσχαν, κυρίως στη Ρωσία, ίσως να οφείλεται στο στέλεχος Δέλτα. Γιατί ανησυχεί τόσο πολύ η συγκεκριμένη μετάλλαξη? Διότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη παρουσιάζει υπερμεταδοτικότητα. Είναι κατά 50 με 60% πιο μεταδοτική από την αγγλική μετάλλαξη, η οποία ήταν και αυτή 40 με 60% πιο μεταδοτική. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για έναν υπερμεταδοτικό στέλεχος, το οποίο από νέα δεδομένα στη Μεγάλη Βρετανία φαίνεται ότι είναι και κατά 2,2 φορές πιο νοσηρό. Δηλαδή, προκαλεί συμπτωματολογία αρκετά σοβαρή σε μεγαλύτερο αριθμών ατόμων και επομένως αυξάνονται και οι νοσηλίες, πράγμα που ανησυχεί ιδιαίτερα κυβερνήσεις όπου ο εμβολιασμός δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Κύριε Καραγιάννη, τα εμβόλια που έχουμε καλύπτουν την μετάλλαξη Δέλτα? Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, κατά 90% είναι αποτελεσματικά και αυτόν από μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί τις τελευταίες μέρες και φαίνεται πράγματι ότι και τα mRNA εμβόλια αλλά και το εμβόλιο της AstraZeneca αντιμετωπίζουν επαρκώς τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Μάλιστα, οπότε το 90% θεωρείται ένα επαρκές ποσοστό. Επαρκές ποσοστό, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Mm-hmm. Ποιο ποσοστό του πληθυσμού πρέπει να εμβολιαστεί στην Κύπρο για να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πιο προστατευμένοι και από αυτήν την πολύ μεταδοτική έτσι, μετάλλαξη, κύριε Καραγιάννη? Πλησιάζουμε το 65% τουλάχιστον με την πρώτη δόση. Ναι, αυτό είναι γεγονός ότι τουλάχιστον σαν Κύπρος θα πηγαίνουμε αρκετά καλά, 65% με την πρώτη δόση, αλλά για να έχεις πλήρη κάλυψη κατά τους συγκεκριμένους στελέχους πρέπει να έχεις πάρει και τα δύο εμβόλια. Επομένως, έχουμε κάποιο δρόμο να διανύσουμε ακόμα, παρόλο ότι είμαστε πολύ κοντά στο 65% με την πρώτη δόση. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να ανέβουμε ακόμα περισσότερο με τα συγκεκριμένα στέλεχος για να είμαστε πιο καλά θωρακισμένοι. Και ίσως θα πρέπει να ακουμπήσουμε το 75 με 80%. Επομένως, παρότρινση στον κόσμο που δεν έχει εμβολιαστεί και έχει ενδιασμούς ακόμα, να προσπαθήσει να εμβολιαστεί για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα το φθινόπωρο. Πάντως, κύριε Καραγιάννη, φαίνεται να μειώνεται το ενδιαφέρον. Είναι εφικτό να φτάσουμε αυτό το ποσοστό? Είναι εφικτό να το φτάσουμε. Φτάνει ο κόσμος να πιστεί ότι είναι ανάγκη να γίνει αυτό και να μην τρέχουμε πάλι όλη την τελευταία στιγμή όσπως συνηθίζουμε για κάποια πράγματα. Είμαστε τη τελευταία στιγμή στις αποφάσεις μας και μετά παραπονιόμαστε ότι είτε δεν βρίσκουμε σειρά, είτε ότι έχουν τελειώσει τα εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο και πρέπει να περιμένουμε. Μάλιστα. Τα μέτρα που έχουμε στα αεροδρόμια μας είναι ικανοποιητικά για να μας προστατέψουν? Έχουμε δηλαδή έχουμε αρκετούς Ρώσους τουρίστες, ενώ δεν αποκλείεται σύντομα να ανοίξει και περισσότερο και η Βρετανία, κύριε Καραγιάννη?
Είναι γεγονός ότι των τελευταίων καιρών έχουμε κάποιους διψήφιους αριθμούς κρουσμάτων που ανιχνεύονται στα αεροδρόμια μας. Επομένως, η επιτήρηση εκεί πέρα είναι απόλυτα αναγκαία, κυρίως με την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Φυσικά, αρκετοί θα έρχονται με εμβολιαστικά πιστοποιητικά ή αρνητικά τεστ. Εν πάση περιπτώσει, οι τυχαίοι δειγματαληπτικοί έλεγχοι που γίνονται καλώς γίνονται, ίσως θα πρέπει να επεκταθούν λίγο περισσότερο για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξεφύγουν πολλά κρούσματα. Όσο προσεκτικοί και αν είμαστε, κάποια θα διαφύγουν της προσοχής και θα μπουν στην κοινότητα. Επομένως, όσο πιο επισταμένη αυτή είναι η τυχαία δειγματοληπτική δειγματοληψία μάλλον που γίνεται, τόσο το καλύτερο. Να πάμε όμως και σε ένα νέο φάρμακο με τα μονοκλωνικά αντισώματα, κύριε Καραγιάννη. Φαίνεται ότι όντως μπορεί να μειώσει σημαντικά την νοσηλεία και τον θάνατο μεταξύ υψηλού κινδύνου ασθενών με COVID-19 όταν το φάρμακο χορηγείται νωρίς στην ασθένεια. Θα θέλαμε να μας πείτε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, δεν είμαστε και ειδικοί, τι γίνεται ακριβώς με αυτό το φάρμακο. Πρόκειται για μονοκλωνικά αντισώματα, όπως ονομάζονται, δηλαδή αντισώματα τα οποία παράγονται εκτός του οργανισμού μας, στο εργαστήριο βασικά, και δίδονται σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί ο πολλαπλασιασμός του ιού. Επομένως, όσο πιο γρήγορα δοθούν, τόσο το καλύτερο. Από την άλλη μεριά, όμως, τα αντισώματα αυτά δεν παραμένουν στο σώμα επί μακρόν. Είναι το τι ονομάζουμε παθητική ανοσία, δεν είναι ενεργός ανοσία. Επομένως, δεν παραμένουν και το άτομο δεν θα προστατευτεί αν ξαναδεί, παραδείγματος χάρη, τον ιό, ξανασυναντήσει τον ιό. Από την άλλη μεριά, επειδή πρόκειται για αντισώματα τα οποία παράγονται εκτός σώματος, με τις πολλαπλές δόσεις, το ίδιο το σώμα το δικό μας παράγει αντισώματα έναντι αυτών των αντισωμάτων και επομένως η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται. Επίσης, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος με τέτοιες θεραπείες να αναπηδήσει κάποιο μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού, το οποίο να είναι ανθεκτικό σε αυτά τα αντισώματα. Επομένως, υπάρχουν και τα υπέρ και τα κατά. Και όπως είπατε και εσείς, η θεραπεία αυτή δεν είναι 100%, μάλλον δεν θα δουλέψει 100% σε όλους όσους θα την πάρουν. Κύριε Καραγιάννη, δηλαδή αυτό το φάρμακο μπορεί να δοθεί και προληπτικά, όπως για παράδειγμα γίνεται με τα εμβόλια, πριν να νοσήσει κάποιος ή πρέπει να νοσήσει? Όχι, δεν μπορεί να δοθεί προληπτικά, διότι όπως είπαμε δεν πρόκειται για ενεργή ανοσία. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα αντισώματα αυτά θα εξασθενήσουν και θα εξαφανιστούν. Από την άλλη μεριά μπορούν να δοθούν εάν κάποιος έχει έρθει σε επαφή με ένα θετικό κρούσμα και παραδείγματος χάρη να ανήκει σε μια ανεβάλλοντη ομάδα, μπορεί να του δοθεί προληπτικά για να προλάβουμε την νόσηση. Από την άλλη μεριά όμως πρόκειται για μια εξαιρετικά ακριβή θεραπεία η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Μάλιστα. Είναι ενέσιμο αυτό το φάρμακο? Πώς παραχωρείται ακριβώς τον ασθενή? Ενδοφλέβια. Μάλιστα. Να πάμε όμως, κύριε Καραγιάννη, και στα μέτρα προστασίας. Η Κύπρος έκανε μεγάλα βήματα έτσι προς την κανονικότητα. Ο κόσμος άρχισε να επιστρέφει και στις παλιές του συνήθειες σιγά-σιγά. Υπάρχουν φυσικά ακόμη κάποιοι περιορισμοί. Κάποια πράγματα θα τα έχουμε για καιρό στην ζωή μας, θεωρείτε? Θεωρώ ναι, και αυτόν λόγω των μεταλλαγμένων στελεχών είναι απόλυτα αναγκαία να εξακολουθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί στα μέτρα αυτοπροστασίας μας και μέχρι ότου σιγουρευτούμε ότι ο ιός δεν θα διακινείται τόσο εύκολα στην κοινότητα. Και ενώ έχουμε τα μεταλλαγμένα στελέχη, είναι ενδεδειγμένο και το φόρεμα της μάσκας σε κλειστούς χώρους και τα μέτρα αυτοπροστασίας, αποστάσεις, αντισηψία χεριών και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε και στη μάσκα, να βράξουμε την ευκαιρία και να σας ρωτήσουμε πότε ακριβώς θα έχουμε την ευκαιρία να την βγάλουμε τουλάχιστον στους εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει έτσι κάποια τέτοια βλέψη? Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Θεωρώ δεν είναι πολύ μακριά. Φτάνει να φτάσουμε σε μια εμβολιαστική εγκάλυψη που να μας επιτρέψει να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Αλλά στους εσωτερικούς αργεί ακόμη. Στους εσωτερικούς αργεί.
αργεί. Μάλιστα. Και μάλλον δεν θα φύγει για αρκετό καιρό ακόμα. Για αρκετό καιρό, μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες και για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας.